Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να συναντήσουμε τον πρώτο υποψήφιο για απόψε, τον Νίκο, και να συζητήσουμε για όλα μαζί του. Ο Νίκος να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Έλα, Νίκο μου, έλα, γλυκό μου αγόρι. Καλησπέρα. Μ' αρέσει που κοιτούσε τον καθρέφτη να φτιάξει το μαλλί. Τι να φτιάξει? Τι να φτιάξω, τα χνούδια. Σε έφτιαξε η Ευδοκία μια χαρά. Εσένα σε πέτυχε. Μια χαρά. Ο Μπάμπης, όπως το βγάλαμε, το κομμωτήριο, νομίζω πήγε μια χαρά. Έτσι τα παίρνω το τελευταίο διάστημα. Λάμπης Μπάμπη μου είσαι. Έτσι μ' αρέσουν και είμαι. Κούκλος, γιατί πιστεύεις ότι βρίσκεσαι εκεί στη θέση του προτινόμενου? Εντάξει, δεν μπήκα στη διαδικασία να μάθω γιατί βρίσκομαι στη θέση του προτινόμενου. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι ίσως δεν έχω ίσως έχω ψηφιστεί από την παρέα των παιδιών, ας πούμε, που υπερτερεί στο σπίτι. Αλλά όλα καλά. Θεωρώ ότι επειδή δεν κάνουμε τόσο παρέα με τα παιδιά. Πιστεύεις ότι σε ψήφισαν όλοι αυτοί οι παρέα ή θεωρείς σε ψήφισαν συγκεκριμένα άτομα? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ άτομα που με ψήφισαν. Θεωρώ πάντως ότι είναι από αυτήν την παρέα. Εντάξει, το πήρα μια χαρά. Δεν ήμουν προετοιμασμένος για αυτό το σενάριο. Είναι σεβαστή η άποψή τους. Είδαμε να παίρνει μια απόφαση στο αγώνισμα του Βέτο που συζητήθηκε πολύ. Το άφησες και έδωσες το Βέτο στην Ευδοκία. Πώς πήρες αυτή την απόφαση? Η αλήθεια είναι ότι η Ευδοκία το τελευταίο διάστημα είναι από τα λίγα άτομα που είμαστε κοντά και έχουμε αρχίσει και αναπτύσσουμε φιλικούς δεσμούς και περνάω πολύ ευχάριστα με την Ευδοκία, την εκτιμώ πάρα πολύ, έχει ίδιες απόψεις με μένα, είναι πάρα πολύ μορφωμένη, καλλιεργημένη και τη σέβομαι απεριόριστα. Και έτσι λειτουργώ εγώ συναισθηματικά. Το θέμα είναι ότι η Ευδοκία ήταν τις δύο τελευταίες εβδομάδες σε αυτή τη θέση και είχα νιώσει ότι είχε κάποια πίεση. Και ήταν αυθόρμητο, δηλαδή λειτουργώ συναισθηματικά. Ωραία. Και η αλήθεια είναι ότι σκέφτηκα ότι... Νίκο, θα μπάλαρες λίγο, θα μπάλαρες ή το βλέπεις φιλικά? Εγώ στο λέω γιατί το έχω ζήσει το έργο. Και θέλω να σου πω, μη μασάς τίποτα. Δηλαδή, αν είναι να σου βγει κάτι, δώσ' το. Δεν μασάω, Δημήτρη, να είσαι καλά. Σε βλέπω, σε ακούω, μ' αρέσεις. Και η τοποθέτησή σου και καλά έκανες που έπεσες στο παιχνίδι και το έδωσες. Και εγώ έτσι τα έκανα. Αλλά από εκεί και πέρα, δώσ' το έκταση. Έτσι. Δώσ' το. Κοίτα να δεις. Και να χαμογελάς αυτό. Εγώ θέλω, επειδή είσαι καλό τυπάκι, όσο μπορείς να χαμογελάς. Και να μην σε βλέπω πεσμένο. Να μας απαντήσει όμως εσύ, Δημήτρη, αυτό που θα μπαλάρει. Πώς το λες, ωραίες? Δώσ' το. Δώσ' το. Δημήτρη, να είσαι καλά. Έδωσε πολύ θετική ενέργεια, να ξέρεις. Και μόνο με την παρουσία σου, ας πούμε. Η αλήθεια είναι ότι τα συναισθήματά μου δεν μπορώ να τα κρύψω. Αν είναι φιλικό, είναι φιλικό. Και ειλικρινά είναι φιλικά τα συναισθήματά μου. Ποτέ δεν ξέρεις, θα πω εγώ. Εγώ θα πω, Νίκο, μπράβο που μιλάς και περιγράφεις με τόσο όμορφα λόγια μια γυναίκα. Γιατί δείχνει την ποιότητά σου, τη δική σου ποιότητα ως άνθρωπος. Πόσο όμορφα μίλησες. Εγώ νιώσα όμορφα που σε άκουσα. Ναι. Να μιλάς για την Ευδοκία και χαίρομαι που βάζοντας στην άκρη τα ερωτικά και όλο αυτό που γίνεται φυσικά για αστείο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο ένας άνθρωπος, δεν με ενδιαφέρει αν είναι άντρας ή γυναίκα, να σέβεται και να στηρίζει κάποιον που νιώθει ότι είναι αδύναμος και στοχοποιημένος μέσα σε ένα παιχνίδι. Ξεκάθαρα αυτό. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σας. Πάντως στο πληθυντικό μου μιλάτε, εμένα δεν ξέρω γιατί, ρε παιδιά. Και σε μένα. Σε όλους μιλάει ο Νίκος στο πληθυντικό. Τη νιώθω την ενέργεια, την καλοπροαίρετη. Από εκεί και πέρα. Εννοείται, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εδώ μέσα δεν έχω να χωρίσω με κανένα τίποτα. Και όπως και στην έξω μας ζωή,
είτε κάνεις παρέα με κάποιους παραπάνω είτε λιγότερο. Αυτό που θέλω είναι να υπάρχει σεβασμός και αλληλοεκτίμηση. Μπράβο. Νικόλα μου, Νίκο μου μάλλον, σε ευχαριστούμε πάρα να πολύ. Να είστε καλά, θέλω να δώσω χαιρετισμού στα Βέρβαινα, το Άστρο, στη Σαντορίν και το Λονδίνο, τα φιλαράκια μου και σε όλη την Ελλάδα. Υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Αμήν. Να είσαι καλά, Νίκο. Να χαμογελάς, Τιτάνα, να χαμογελάς, φουλ. Φουλ. Ευχαριστούμε. Full. Καλή επιτυχία, Νίκο. Γεια, ευχαριστώ. Πολύ, πολύ σωστή τοποθέτηση. Ωραία τοποθέτηση. Είναι ξεκάθαρος. Ωραία τοποθέτηση. Ξεκάθαρος και πολύ ευγενής. Δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολύ σωστός, ευγενής. Που πολύ, εμένα με συγκίνησε. Ταπεινό παιδί. Και είναι ένας άνθρωπος... Αυτό κερδίζει η Αφροδίτη στο Μάξ. Δεν και, έχει κάτι. Ξέρεις, πέρα από την ταπεινότητα, θέλει και κότσια ενώ έχεις πάει για το έπαθλο. Έτσι. Να κάνεις πίσω. Ναι, γιατί ναι, ναι. Νιώθεις ότι ο άλλος δεν αντιμετωπίζεται δίκαια. Έτσι, έτσι.